Όλοι έχουν κουμπίσει τη σχέση του κλάδου. Στη συνολική παρουσίαση, λοιπόν, θα συζητήσουμε για τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι οι λόγοι για του οποίου πρέπει να πάμε στο κλάδο. Πρέπει να αλλάξουμε, να αποκτήσουμε αυτό το digital transformation. Γιατί λοιπόν πρέπει να τα συναντήσουμε με την εταιρεία μα. Ο δεύτερο, τι είναι αυτό το κλάδο. Το ακούμε πολύ συχνά τελευταία. Αλλά όπω θα δούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που πρέπει να κάνουμε το τσίπερ. Και το τρίτο, λίγο πιο δυνάμω. Πώ θα κάνουμε αυτό το τεστ. Περισσότεροι από εμά είμαστε ενηλίκοι. Για κάποια σημαντικά. Όλοι έχουμε ένα smartphone, όλοι έχουμε ένα smartphone, φυσικά τηλέφωνα, περισσότεροι προσωπικοί από εμά. Αποτέλεσμα, σύμφωνα με τι μελέτε, σε μόλι 3 χρόνια από τώρα, θα φτάσουμε να έχουμε περίπου 27 δισεκατομμύρια συνδέσει ενεργέ. Όλο αυτό ο όγκο πληροφορία, όλα αυτά τα δεδομένα, οι οργανισμοί ήδη υπάρχουν εκεί, οι μεγάλοι οργανισμοί, περισσότεροι από του μισού, σύμφωνα με τα στατιστικά που είχατε, για να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενάντια των πολιτών. Τι σημαίνει αυτό, ότι και εμεί θέλουμε να δούμε το όγκο στην εταιρεία μα να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σωστά. Είναι μία αλλαγή. Μία αλλαγή που δεν πρέπει να μας θυμίζει, γιατί είναι η εξέλιξη, εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό το λεγόμενο digital disruption, αυτό το αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης, είναι κάτι που πρέπει να το ενσωματώσουμε στο DNA του οργανισμού μας. Πρώτος παράγοντας λοιπόν είναι η εξέλιξη τεχνολογίας. Βλέπετε κάποια λέξη παιδιά, σαν να είναι το things, machine learning, virtual reality. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να προσθέσετε και άλλα να σας θυμίσετε. Ο στόχος που πιάσαμε αυτή τη διαφάνεια είναι αυτό το κονδύλιο της Τράψα που έφτιαξε το 2012 Brian Solis. Είναι ένας αναλυτής του εξωτερικού και συγγραφέας του Ρόμπερ Σέλερ, ο οποίος αναγνώρισε ότι στο κέντρο όλων αυτών είναι το κλάδο. Δεν έχει σημασία αν μας ενδιαφέρει το real time, το social, το mobile, όλα έχουν σε κέντρο το κλάδο. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι οι συνιστώσεις αυτής ακριβής, αυτής ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα, εμείς ήδη, είναι εντυπωσιακό πώς έχει αλλάξει ο τρόπος και ο ρυθμός που πρέπει να αλλάξει την τεχνολογία. Για να μάθουμε να συνεχίσουμε τα σπάθια, τα γίνει ο οποίο εμπρέως γνωστά και εργαστοποιούμε, ας πήραμε μόλις 5 χρόνια. Σε αντίθεση με τα 30, που πήρα στους κοινωνικούς πατεράδες και την τηλεόραση. Έχουμε όμως και διαφορετικά expectations. Περιμένουμε διαφορετικά πράγματα από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Κυριότερο, χαμηλότερο κόστος. Φαντάζομαι όλοι ότι όταν θέλουμε να αγοράσετε κάτι, εγώ τουλάχιστον το κάνω. Αν δω το λάπτοπ, το κινητό μου, ψάχνω σε μηχανές αναζήτησης και βρίσκω τι είναι τα χαρακτηριστικά και είναι ρωτές ένα προϊόν. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Έχω πλέον την απέτηση αυτού που αγοράζω να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές φορές να είναι και διατεθειμένο να πληρώσει και κάτι παραπάνω για το λεγόμενο same day delivery. Θέλω επίσης από την εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι να υπάρχει ένα consistency. Να υπάρχει μια συγκεκριμένη στάδεση περίπτωση. Ανεξάρτητα από αν μιλάω από το call center, αν βλέπω το site ή από ό,τι είναι σαν κατάσταση. Θέλω οι προσφορές να είναι payload για μένα, να με αντιπροσωπεύουν και φυσικά να μην χρειάζεται κάθε φορά να πει στην ίδια διαδικασία. Είναι το λεγόμενο το multi-channel έχει εξελιχθεί πλέον σε όλη την δεν έχει σημασία να έχω απλά τα κανάλια ανοιχτά, αλλά να μπορώ και εύκολα να δίνω την ίδια εμπειρία μέσα από το σπαλί. Τι κάνει λοιπόν ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός έχει δείξει και είδατε ήδη ότι διαρκώς εξέλιξεται. Σύμφωνα με μια μελέτη της Κέμπριτζ που ήδη αναφέρθηκε, έπεσε ο μέσος όρος ζωής των μεγάλων εταιριών από τα 33 χρόνια στα 24 του πρώτου μαθητήριου και προβλέπεται ότι το 2025 θα φτάσει μόλις τα 12 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό. Περίπου οι μισές εταιρείες με αυτό το ρυθμό θα έχουν εξαφανιστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι οι λόγοι που εξαφανίζονται είναι μόνο τεχνολογικοί. Είναι
δίπλα με κάποιες οικονομικές εξαγορές που ακούνε τελευταία, είναι οι νέες εταιρείες, τα startup, οι Uber, οι Lyft, οι οποίοι οδηγούν αυτή την εξέλιξη. Πρέπει λοιπόν για τους τρεις λόγους που αναφέραμε, τεχνολογική, κοινωνική, τα social εμείς οι καταναλωτές και ανταγωνισμού, να εξελιχθούμε και να δημιουργήσουμε μια digital εταιρεία. Ποια είναι η λύση? Πιστεύουμε ότι είναι το cloud. Όλα αυτά είναι. Το cloud είναι κάτι ακόμα ζωντανό, κάτι που ακόμα εξελίσσεται. Εδώ είναι ο ορισμός, στη διαφάνεια. Θα ξεκινήσω από το μισό πυλώνα που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, το service model, το οποίο πάει το cloud, ξεκινώντας από τις δασπράξεις του εργασιακής, δηλαδή το hardware, οι μηχανές ακόμα στο cloud, το προϊστική εσύ σε cloud, το platform as a service, οι πλατφόρμες ανάπτυξης για να δούμε απευθείας σε cloud λειτουργήσεις και τις υπέρνησες των πρέντσι ή legacy συστήματα και τα software as a service, όπου είναι έτοιμα application. Application που αφορά με το φόρο CRM, marketing, sales, service, που ενσωματώνουν μέσα τα best practices. Το cloud όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο δεύτερος πυλώνας, τα χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν ήδη μερικά, όπως το subscription μοντέλο, pay as you go. Είναι η δυνατότητα που να κάνουμε scale-up. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν θέλουμε πάσχαλα, θέλουμε όπως είναι η πολιτιστική σχήμη, αγοράζουμε παραπάνω, περνάει αυτή η περίοδο στη φύση, κατεβάζουμε χωρίς κάποιο impact στον υπόλοιπο οργανισμό. Στα legacy θα πρέπει να κάνουμε αγορά hardware, πρέπει να κάνουμε installation, πρέπει να ανοιξούμε security, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που θα επηρεάζουν τον οργανισμό μας. Και τέλος, είναι ο τρόπος, το διπλό μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε. Όχι γνωρίζουμε το πάνω. Το Public Cloud είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη επένδυση. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα, όπως ο Hybrid, και ο Oracle έχει το cloud μας είπαμε ως χάρη. Είναι το Hybrid, το οποίο ταιριάζει σε μεγάλους οργανισμούς που ήδη έχουν legacy συστήματα, έχουν infrastructure, τα οποία θέλουν να συνδέσουν με κάποια cloud applications. Πώς πετυχαίνουμε λοιπόν αυτό το digital, αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας? Να μην γελιόμαστε, το cloud δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό, αν δεν πληρώνουμε κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Το πρώτο και κυριότερο νόημα είναι η στρατηγική. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, πρέπει να γνωρίζουμε που πάμε και ο οργανισμός στρατηγικά να το υποστηρίξει. Θέλουμε να πάμε στο cloud γιατί. Γιατί είναι trend. Γιατί θέλουμε να μειώσουμε το περίπτωμα. Θέλουμε να έχουμε φάση κάτι μάρκετ να μπορούμε να βγάζουμε τα προϊόντα μας πιο γρήγορα. Θέλουμε να ανοιχτούμε σε νέες αγορές, θέλουμε να έχουμε πρόσβαση από παντού. Το cloud θα δίνει όλα αυτά. Απαραίτητα για να ξεκινήσουμε, πρέπει να επιλέξουμε ένα, δύο, όχι όλοι. Αφού λοιπόν καθορίζουμε το πού θέλουμε να πάρουμε και τους λόγους που στον αγώνα, πρέπει να δούμε με εκείνους. Με τους συνεργάτες. Είτε ας πούμε οι εσωτερικοί μας συνεργάτες, οι υπάλληλοι μας, είτε είναι εξωτερικοί. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε εκπαιδεύσεις, να αποκτήσουμε τα απαραίτητα skills. Θα πρέπει να βρούμε ανθρώπους που έχουν κάνει, έχουν εμπειρία, έχουν γνώση, είναι σε θέση να μας οδηγήσουν σε αυτό το ταξίδι. Το επόμενο βήμα, ο κατολισμός της αρχιτεκτονικής, το λεγόμενο του πρώτου μόντου που μου είπα. Σε αυτό πάμε χάρη το πανεπιστήμιο του κλάδου. Όπως αναφέρθηκε, οι δημοσιογράφοι του Αγίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε στην κλάδο. Σε αυτού ταιριάζει ένα προσωπικό χάρη του μοντέλου. Μία νέα εταιρεία, μία πιο μικρή εταιρεία θα μπορεί να επιλέξει και αυτή την πάρα πολύ κλάδο. Στη συνέχεια, αφού δούμε την τάξη αρχιτεκτονική, το λεγόμενο κάτι. Πολύ ωραία, αλλά αυτή είναι μια εταιρεία που λέμε και να κάνουμε το σύνδερ, τα regulation, τα securities, όλα αυτά που αναφέρθηκαν πριν, έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε το λεγόμενο business continuity. Σαν να έχουμε πάλι στους ανθρώπους, σαν να σε μια τέτοια έννοια, η κουλτούρα πλήρει οργανισμού. Πρέπει να συναντήσει πολλές φορές ότι οι ίδιοι οργανισμοί δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως την έννοια του κλάδου ή αυτό που φέρει.
ποια είναι τα ωφέλη, ποια είναι οι δυσκολίες που έχουμε συναντήσει. Πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε με την κυριότητα και τον αρχικό στόχο για την κοινωνία. Και τέλος, είπατε ότι είναι μόνο εμείς. Ψάχνετε κι εσείς. Βγαίνετε σε ελληνικές από το σημείο, βρείτε τις βιογραφίες, βρείτε τι κάνανε άλλοι, σε τι κάποιες θέσεις. Και την αυξήσετε. Την αυξήσετε να χρήσει τον κατάλληλο εργαλείο. Σπονσοράρετε να μπορείτε να φορτώσετε. Υπάρχει σχήματα, επιλέξτε του βασικότερου που θα μένει και λοιπόν σα και δουλέψτε πάνω σε αυτά. Είπαμε, δεν πρέπει να είμαστε σκοπός. Ο μετασχηματισμός δεν είναι ένα έργο μόνο του IT. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μόνο το IT, χωρίς τη βοήθεια όλων των υπολείπων, θα μπορέσει να είναι επιτυχές και να τέτοιο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει πολύ βασικά πράγματα που πρέπει, πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρώσει μας στην κοινωνία και πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Θα μείνω μόνο στα δύο βασικά, στους ανθρώπους της διαδικασίας. Πρέπει να επενδύσετε σε μια από τρία ομάδα, ώστε και το flexibility να είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να δουλέψει, να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει τις ανάγκες του οργανισμού πάνω στο cloud και να την αφήσετε να πειραματιστεί. Αφήστε να αποτύχει. Μια μικρή ομάδα σκέφτεται το μικρότερο ρήμα. Προσπαθήστε να πάρετε τα ωφέλη του cloud σε μικρότερο χρονικό διάστημα, να έχετε τα λιγότερα δύο μήνες. Το cloud βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Δεν πρέπει να κάνετε. Δεν πρέπει να θέσετε μη ρεαλιστικούς στόχους. Το cloud είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Φτάνει να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Μην πιστεύετε ότι πάρα με το cloud και μόνο τη διαμαγεία θα φτιάξουμε. Όχι. Πρέπει να υπολογίσουμε συγκεκριμένε τακτικέ, συγκεκριμένε πολιτικέ, έτσι ώστε να πάρουμε τα απαραίτητα ωφέλη. Μην δοκιμάσετε, μην με ελαχίσω να ξεδέσω, να μεταφέρετε στο cloud τον τρόπο δουλειά. Πώ δουλειά θα βρεθεί τώρα. Επικεντρωθείτε στο αποτέλεσμα, όχι στο πώ θα φτάσετε. Το cloud μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει μια εταιρεία στι λειτουργίες που χρειάζεται, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που δουλεύατε στα on-premise. Μερικοί μύθοι που έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρού. Είμαι σίγουρος ότι πέσατε λίγο με το Zorless Chipper, θα επανέλθω σε αυτό, θα όμως από το security. Το cloud είναι ασφαλής. Γιατί μιλάμε για public, μιλάμε για private που περιέχεστε εσείς. Το cloud είναι ασφαλές. Η ώρα και η παραδείγματος χάρη έχει και τις απαραίτητες τεχνολογίες και το απαραίτητο οικονομικό και το απαραίτητο προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας και τα application σας είναι ασφαλή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ρισκάρει ούτε δικά σας δεδομένα, τη δικιά της φήμη, παραδείγματος χάρη, για να έχει ένα περιβάλλον που έχει ασφαλή. Περνάω στο οικονομικό σχέδιο της υπόθεσης ότι το cloud είναι πάντα πιο φθηνό. Όχι. Το cloud είναι πάντα πιο φθηνό όταν πληρώνουμε τις βασικές αρχές και τους βασικούς κανόνες. Αν, να συνεχίσω το παράδειγμα που ξεκίνησα πριν, θέλουμε να κάνουμε στο cloud ακριβώς ό,τι κάναμε στα on-premise με τον ίδιο τρόπο, τότε θα οδηγηθούμε σε πολύπλοκα, χρονοφόρα και ενδεχομένως πιο κοστοφόρα έργα που πολλές φορές θα μας εκτοξεύσουν τον υπολογισμό του βάθη μας. Τι κερδίζουμε λοιπόν, γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, το προφανές είναι το office versus capital. Μεταφέρουμε το κόστος από επένδυση σε περίπτωση κόστο, οπότε μας δίνει ένα flexibility, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είπαμε, το cloud μας δίνει δυνατότητα να είμαστε πιο παραγωγικοί. Είναι προσβάσιμο παντού. Έχει καλύτερο customer experience. Μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες μας αυτό το modification, το designer experience που ενδεχομένως με τα on-premise και τις παραδοσιακές λύσεις δεν μπορούμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόταση σε νέες αγορές, σε νέα μοντέλα, να φτιάξουμε innovative προϊόντα. Θα αντιγράψουμε ενδεχομένως τι κάνουν και οι υπόλοιποι έξω. Μην ξεχνάμε ότι είναι ότι απευθυνόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά. Γιατί λοιπόν εμείς συμβαστούμε και πλέον να συνεργαζόμαστε με την κοινότητα.
στα 30 έχει και infrastructure και platform και software as a service. Και το τελευταίο κομμάτι για την Ελλάδα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαδόση που δηλαδή είτε μέσα από τα best of breed προϊόντα που διαθέτει και που έχει πολύ ακούσει, είτε ακόμα και με το budget που έχει από το R&D και το βλέπουμε εμείς καθημερινά, η διαρκής εξέλιξη. Αυτό που αναφέρθηκε πριν, ότι κάθε τρεις μήνες πηγαίνουν μια αφήξη, μια αφήξη που είναι διαθέσιμα σε εσάς, χωρίς κάποιο επιπλέον, impact, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κλείνοντας, δύο πολύ γρήγορα λόγια για την Microsoft International. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία με πολυεθνική παρουσία. Τα νούμερα τα βλέπετε. Το πιο σημαντικό κομμάτι για να δούμε ότι το 1 τρίτο και πλέον είναι από νέα από νέα market. Και το όμορφο δυναμικό μας ανέχεται στα 1.700 άτομα.